Οι εκλογές της 25ης του Γενάρη είναι ίσως οι κρισιμότερες στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Ο ελληνικός λαός μετά από 4 χρόνια ατέρμονων θυσιών έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 2 εκδιαμέτρου αντίθετες στρατηγικές για την επόμενη μέρα. Και παρά το σύντομο της προεκλογικής διαδικασίας, οι ψηφοφόροι απαιτούν από όλους μας προτάσεις, επιχειρήματα, δεσμεύσεις. Καθαρά, ανοιχτά, στο φως και όχι στο σκοτάδι. Οι απλοί άνθρωποι, οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι αγρότες, όσοι αγωνιούν για την επαναφορά των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, όσοι δεν έχουν λεφτά για να αγοράσουν τα φάρμακά τους, περιμένουν από τις πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την εκλογική νίκη υπεύθυνη και ξεκάθαρη τοποθέτηση. Αντιπαράθεση προγραμμάτων και επιχειρημάτων, όχι μάχες χαρακομμάτων. Όχι αντιπαράθεση μονολόγων και μονταρισμένων σποτ. Όχι η καθημερινή καλλιέργεια φτηνών εντυπώσεων. Απευθύνομαι λοιπόν στον κύριο Σαμαρά. Ό,τι και αν μας χωρίζει, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία, απέναντι στη δημοκρατία, να προσέλθουμε με ανοιχτά χαρτιά και με επιχειρήματα απέναντι στον ελληνικό λαό. Σε έναν δημόσιο διάλογο, ανοιχτό, ειλικρινή, αντίστοιχο τόσο του δημοκρατικού ήθους, όσο και της κρίσιμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει ψέματα και αλήθειες. Να κρίνει το σωστότερο, το ωφελημότερο για το μέλλον της πατρίδας. Καλό τον κύριο Σαμαρά να ανταποκριθεί σε έναν καθαρό και ανοιχτό δημόσιο τηλεοπτικό διάλογο, σε εθνική εμβέλεια, μπροστά στον υπέρτατο κριτή μας, τον ελληνικό λαό. Αυτό περιμένουν οι πολίτες, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα και αγωνίες τους για το μέλλον. Αυτό αρμόζει στη δημοκρατία μας και είναι χρέος όλων μας να ανταποκριθούμε.